Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, η αγιότητα του οποίου έχει ομολογηθεί από όλους σχεδόν τους Έλληνες, πολιτικούς, στρατιωτικούς, λαϊκούς, μοναχούς, ιερείς, επισκόπους και αυτόν τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είχε κατά καιρούς μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους για ό,τι βλέπουμε σήμερα στο Αιγαίο και για ό,τι θα δούμε σύντομα. Γεμάτος αγωνία και ανησυχία για την πατρίδα, για τα εθνικά μας θέματα, παιδί κι αυτός ξεριζωμένης οικογένειας, από τα φάρασα της Καπαδοκίας, βαπτισμένος από το ίδιο το χέρι του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, που όπως του υποσχέθηκε θα τον αφήσει στο πόδι του, ο Γέροντας Παΐσιος επιδόθηκε αμέτρητες μέρες και νύχτες στην προσευχή, μέχρι να βρει με τη χάρη του Θεού απαντήσεις θεοφώτιστες για το μέλλον της Ελλάδας, των τόπων μας, των αλήτωτων πατρίδων και τα εθνικά μας θέματα. Και αυτές τις απαντήσεις τις έλεγε σε ανθρώπους που είχαν την ίδια με αυτόν μεγάλη, ειλικρινή και βαθιά αγνή ανησυχία για την Ελλάδα μας, την Ορθοδοξία μας, τον Ελληνισμό μας. Οι Τούρκοι, έλεγε, τα κόλληβα τα έχουν στη μέση τους. Θα πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν. Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Κι έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε εμάς. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Σε άλλο σημείο πάλι τονίζει. Η Τουρκία θα διαλυθεί και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι. Οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους, έλεγε το 1991. Άντε, δεν θα είμαι να σε καμαρώσω στην προέλαση όταν θα προελάβει ο ελληνικός στρατός για την Κωνσταντινούπολη, είπε προς αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας στα 1992. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε δίκιο που είπε για τα εξαμήλια, διότι τα εξαμήλια, εξηγεί ο Γέροντας Παΐσιος τώρα, δεν είναι ούτε χωριά, ούτε πόλεις, αλλά είναι τα 6 ναυτικά μίλια, η ζώνη των 6 μιλίων που περιβάλλει τα παράλια της Ελλάδος και κάθε νησί μας. Εξαμήλι είναι κάθε σημείο που απέχει 6 μίλια από τις ακτές της Ελλάδας, Χερσαίες ή Νησιώτικες. Εκεί λοιπόν θα γίνει εκείνο που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Σε άλλο σημείο, ο Γέροντας Παΐσιος μιλάει αναλυτικότατα και λέει: όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει να κατευθύνεται κατά της Ελλάδος και φτάσει στα 6 μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους. Αλλά αυτό δεν θα γίνει από εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το εξαμήλι θα είναι η αρχή του τέλους. Μετά θα αρχίσουν όλα τα γεγονότα που θα καταλήξουν στο να πάρουμε την πόλη. Την πόλη θα μας τη δώσουν. Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Στην αρχή οι Τούρκοι θα νομίσουν ότι νικάνε, αλλά αυτό θα είναι η καταστροφή τους. Οι Ρώσοι τελικά θα νικήσουν και θα πέσει η πόλη στα χέρια τους. Μετά θα την πάρουμε εμείς. Θα αναγκαστούν να μας τη δώσουν. Σε άλλους προσκυνητές, ο Γέροντας Παΐσιος εξηγεί: οι Τούρκοι θα καταστραφούν, θα σβήσουν από το χάρτη, διότι είναι ένα έθνος το οποίο δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Από τους Τούρκους, το 1 τρίτο θα πάει από όπου ξεκίνησαν, στα βάθη της Τουρκίας. Το 1 τρίτο θα σωθεί, διότι θα έχει εκχριστιανιστεί. Και το τελευταίο 1 τρίτο θα σκοτωθεί στον πόλεμο αυτών. Η Τουρκία, εξηγούσε, θα διαμελιστεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα, αλλά σύντομα, όταν θα πάψει αυτή η γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών. Τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. Πολύ σύντομα, οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης θα γίνονται πάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω θα ανάβονται πάνω. Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολύ. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός. Σε άλλο σημείο πάλι, εξηγούσε: οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την Κωνσταντινούπολη. Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους. Οι Τούρκοι θα κάνουν μόνο μια πρόκληση στην Ελλάδα, που θα έχει σχέση με την Αιγυαλίτιδα ζώνη και θα μας πιάσει πείνα, θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα κάποιο διάστημα, μήνες θα είναι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και άλλη φορά έλεγε πάλι: να έχετε ένα κτηματάκι και λίγο να το καλλιεργείτε. Κοντά σε εσάς θα βοηθήσετε και κάποιον που δεν θα έχει. Σε άλλον εξηγούσε: όταν ακούσεις στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων της Αιγυαλίτιδας ζώνης από 6 σε 12 μίλια, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Ακολουθεί: μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατεβούν οι Ρώσοι στα στενά, όχι για να βοηθήσουν εμάς, αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα. Αλλά χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. Τότε οι Τούρκοι για να υπερασπιστούν τα στενά, που είναι στρατηγικής σημασίας, θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα. Παράλληλα δε θα αποσύρουν δυνάμεις από καταληφθέντα εδάφη. Όμως θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα 6-7 κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη. Οπότε θα πούν: δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι. Όλοι όμως θα κυνηγούν τη μερίδα του Λέοντος. Έτσι θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο.
θα βγάλει η ελληνική κυβέρνηση απόφαση να μην στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δεν θα πάρει μέρος. Γιατί όποιος πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, τον ευρωπαϊκό, χάθηκε. Οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν, εξηγούσε σε άλλον προσκυνητή. Αλλά η Ελλάδα δεν θα πάρει μεγάλη ζημιά. Δεν θα περάσει πολύ καιρό μετά την επίθεση των Τούρκων στη χώρα μας και τότε οι Ρώσοι θα χτυπήσουν τους Τούρκους και θα τους διαλύσουν. Όπως ένα φύλλο χαρτί που το χτυπάς και διαλύεται, έτσι και οι Τούρκοι θα διαλυθούν. Το 1/3 από αυτούς θα σκοτωθεί. Το 1/3 θα εκχριστιανιστούν. Και το 1/3 θα πάει στην κόκκινη μηλιά. Η χρησιμοποίηση των νερών του Εφράτη για αρδευτικά έργα από τους Τούρκους θα είναι μια προειδοποίηση ότι άρχισε η προετοιμασία του μεγάλου πολέμου που θα ακολουθήσει. Μετά τη διάλυση της Τουρκίας, η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον Περσικό κόλπο και θα σταματήσουν τα στρατεύματά της έξω από την Ιερουσαλήμ. Τότε οι δυτικές δυνάμεις θα δώσουν προθεσμία στους Ρώσους για να αποσύρουν από τα μέρη αυτά τα στρατεύματά τους, τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να γίνουν τα λάχανα, δηλαδή 6 μήνες. Η Ρωσία όμως δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις της και τότε οι δυτικές δυνάμεις θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν στρατεύματα για να επιτεθούν στους Ρώσους. Ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι παγκόσμιος και θα έχει ως συνέπεια να χάσουν οι Ρώσοι. Θα ακολουθήσει μεγάλη σφαγή. Οι μεγαλοπόλεις θα γίνουν παραγκοπόλεις. Εμείς οι Έλληνες δεν θα συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο πόλεμο. Η διοίκηση της πόλης από εμάς θα είναι και στρατιωτική και πολιτική, έλεγε το 1991. Εσύ, είπε σε νεαρό φοιτητή του Πολυτεχνείου Ξάνθης, σαν πολιτικός μηχανικός θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της πόλης, γιατί η πόλη θα ανοικοδομηθεί από την αρχή. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Δεν ήθελα τίποτα άλλο. Να με κρατούσε ο Θεός ακόμα λίγα χρόνια στη ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θα μεγαλώσει. Η Τουρκία θα διαμελιστεί. Ο διαμελισμός αυτός σίγουρα μας ικανοποιεί και μας συμφέρει ως κράτος. Έτσι θα απελευθερωθούν τα χωριά μας, οι αλύτρωτες πατρίδες. Η Κωνσταντινούπολη θα ελευθερωθεί. Θα ξαναγίνει ελληνική. Θα ξαναλειτουργήσει η Αγία Σοφιά.